Για την εξέλιξη όμως της πανδημίας και τις αντοχές του συστήματος υγείας εν ώψη του τρίτου κύματος θα συζητήσουμε με τον καθηγητή παθολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντή της πρώτης προπαιδευτικής παθολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Χρήστο Σαββόπουλο, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλή χρονιά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα και εσάς, κυρία Σαμολαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές. Σήμερα εφημερεύεται, έτσι. Σωστά, και μάλιστα είναι η μεγάλη εφημερία του νοσοκομείου μας. Και αυτό θα είναι επίσης ένα βαρόμετρο για να δούμε ακριβώς τι γίνεται, μια και θα εισπράξουμε θεωρητικά και όλους όσους ετήρησαν τα μέτρα που προαναφέρετε ή όχι κατά το εορταστικό τρίμηνο της Πρωτοχρονιάς και ίσως και των Χριστουγέννων που προηγήθηκε. Ναι, ναι, γιατί θέλει μέχρι και 10. Ένα δεκαήμερο. Το θέλει. Πόσο ασφαλές, κύριε καθηγητά, είναι τελικά να ανοίξουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία την ερχόμενη Δευτέρα? Καθώς η εμπειρία έδειξε πως μόνο όταν έκλεισαν αυτά άρχισε να σταθεροποιείται και να αποκλιμακώνεται ο αριθμός των κρουσμάτων. Είναι μια πολύ κέραια ερώτηση. Πραγματικά, αν το δει κάποιος μόνο ιατρικά, θα δώσει άλλη απάντηση, αλλά εμείς στην παθολογία έχουμε ένα αξίωμα και το λέω συνεχώς, είναι η ολιστική εκτίμηση. Κάποιος δεν μπορεί να έχει μονίμως στο ψυγείο, ας μου επιτρέπει να πω εντός εισαγωγικών, όλη την κοινωνία. Απ' την άλλη, βέβαια, όταν έχει ένα σύστημα υγείας που ήδη έχουν γίνει ορατές όλες παρενέργειες και δυσλειτουργίες του, από αυτό τη σφυριλάτηση που είδαμε το τελευταίο δίμηνο, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εύκολο και να πεις restart, επανεκκίνηση. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ενώ στην αρχή ακούσατε κι εσείς υπήρχε μια οριζόντια λύση να ανοίξουν όλα τα σχολεία, τελικά μάλλον οι εισηγήσεις των συναδέλφων που στελεχώνουν τις επιτροπές ήταν να περιοριστεί όσο γίνεται αυτή η έξοδος ατόμων από τα σπίτια, και φαντάζομαι ότι το γεγονός ότι επιλέχθηκε να ανοίξουν μόνο τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά έγινε για δύο λόγους, κυρίως ότι τα μικρά παιδιά δεν μεταφέρουν πολύ εύκολα τον ιό αυτό, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι υπάρχουν προβλήματα και στην οικογένεια φύλαξης των παιδιών. Άρα η παρατηταμένη, ας πούμε, παραμονή των παιδιών ακριβώς στο σπίτι εγκυμονούσε κινδύνους και για την οικονομία γενικότερα. Και το τρίτο κατ' εμέ είναι ότι γενικότερα τα παιδιά τέτοιας ηλικίας δεν είναι εύκολο να προσαρμοστούν και με τεχνολογία. Νομίζω δηλαδή ότι δεν είναι και όριμα να αποδεχθούν όλα αυτά που εμείς στην τριτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, όπως είδα από την οικογένειά μου και από τα δύο παιδιά που έχω, λειτουργεί με το εξ αποστάσεως αρκετά καλά. Ναι. Βέβαια, εχθές μου έλεγε ο κύριος Σαριγιάννης από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι καταρχήν η εμφάνιση, όπως είπαμε, το αποτύπωμα της εορταστικής περίοδου θέλει αυτό το δεκαήμερό του, ότι καλύτερα θα ήταν να τα αποφασίζαμε για την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, με μια εβδομάδα δεν έγινε και κάτι. Και αναρωτιέμαι, βλέποντας και όλους αυτούς τους γονείς να αναρτούν ή να μου στέλνουν μηνύματα και να μου λένε, αν αρρωστήσει, αν το παιδί μου φέρει τον ιό και αρρωστήσει ο παππούς ή η γιαγιά που το κρατάει, που είναι μέσα στην οικογένεια, που είναι στην καθημερινότητα και εμείς έχουμε στερηθεί τα πάντα, ποιος θα χρεωθεί αυτή την νοσηλεία ή αυτόν τον θάνατο? Είναι σωστή αυτή η τοποθέτηση. Συμφωνώ με τον κύριο Σαριγιάννη. Εξάλλου, όταν υπάρχουν προγνωστικά μοντέλα και οι αριθμοί έχουν μια πολύ μικρή απόκληση, είναι δύσκολο να διαφωνήσεις. Εγώ θα είχα έναν επιπλέον λόγο να προσθέσω σε αυτό που αναφέρατε, δηλαδή να υπήρξε μια αναστολή της επανεκκίνησης γενικότερα, ότι μόλις ξεκινήσαν οι εμβολιασμοί. Άρα λοιπόν, και μάλιστα εμβολιάστηκαν μόνο οι υγειονομικοί σε πρώτη φάση, και από ό,τι διαβάζω και ξέρετε καλύτερα και είστε ενημερωμένοι καλύτερα, μετά τις 11 Ιανουαρίου θα υπάρχουν σχετικές πλατφόρμες όπου θα υπάρχει πρόθεση εμβολιασμού από ειδικές ομάδες με υποκείμενα νοσήματα. Άρα λοιπόν, αν πήγαιναν πραγματικά 10-15 μέρες πίσω και μέσα αυτό εντάσσεται και το άνοιγμα των σχολείων, ίσως θα θωρακίζονταν κάποιοι από τα αντισώματα από το εμβόλιο. Εδώ να πω ότι έχω τρεις γιατρούς μου οι οποίοι εμβολιάστηκαν μια εβδομάδα πριν και σήμερα είναι άρρωστοι, είναι θετικοί. Που σημαίνει ότι γενικά το εμβόλιο για να μπορέσει να αποτελέσει μια ασπίδα αφενός μεν θα πρέπει να γίνει από επαρκές αριθμό εμβολιαστέντων, κάτι το οποίο υπάρχει στο πρόγραμμα, αλλά χρειάζεται και τουλάχιστον 2 με 3 εβδομάδες είναι απαραίτητες για να παραχθούν αντισώματα και να προστατεύσουν αυτόν που εμβολιάζεται. Άρα ένας λόγος παραπάνω πέρα από το προγνωστικό μοντέλο του κ. Σαριγιάννη που έχει να κάνει με το υγειικό φορτίο στα λίμματα είναι και το γεγονός ότι έτσι θα υπήρχε χρόνος σε περισσότερο κόσμο που θα εμβολιάζονταν να αναπτύξει αντισώματα, και αυτή η υπερβολική κίνηση που θα την παρατηρήσουμε με το άνοιγμα των δημοτικών και των νηπιαγωγείων δεν θα είχε τόσο μεγάλη επίπτωση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ναι. Μου είπατε για τη σφυριλάτηση του συστήματος. Ειδικά η ΜΕΘ. Ποιες είναι, κύριε καθηγητά, σήμερα οι αντοχές του συστήματος υγείας και ειδικά στην περίπτωση που βρεθεί αντιμέτωπο με ένα τρίτο, με ένα νέο τρίτο κύμα, σε συνδυασμό βέβαια με ενδεχόμενη αύξηση κρουσμάτων λόγω και του μεταλλαγμένου στελέχους που είδαμε ότι εμφανίστηκε στη χώρα μας, στην Αθήνα, δεν είναι μακριά η Αθήνα. Σωστά. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήμασταν ένα μήνα πριν.
ένα μήνα πριν είχαμε φτάσει σε έξυπνες λύσεις. Εγώ έτσι τις χαρακτήριζα, δεδομένου ότι κάθε νοσοκομείο μπορούσε να εκμεταλλευτεί ιδιαιτερότητες που είχε και να ανοίξει μονάδες, θα έλεγα, εκ του μηδενός. Για παράδειγμα, εμείς στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, τη Στεφανία μονάδα την βαφτίσαμε εν μέσω νυχτός σε ΜΕΘ, όπου υπήρχε μια πρόσκαιρη έτσι, παραμονή των ασθενών μέχρι να βρεθεί οριστικά ένα κρεβάτι σε μια κανονική ΜΕΘ. Ανοίξαμε ακόμα και χειρουργία, όπου υπήρχαν αναπνευστήρες για να βάλουμε άτομα που χρειάζονταν μηχανική υποστήριξη. Άρα λοιπόν τότε καταλαβαίνετε ότι ήταν στο μηδέν, στο κόκκινο, όπως πολλές φορές λέμε. Τώρα είμαστε λίγο καλύτερα. Κυρίως το πρόβλημα υπάρχει τώρα για τους μη COVID ασθενείς. Εκεί υπάρχει τώρα μεγάλη έλλειψη κρεβατιών, διότι όλες οι άλλες μονάδες έχουν μετατραπεί σε μονάδες για COVID ασθενείς. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αν κάποιος χρειαστεί μονάδα και δεν είναι ασθενής από κορονοϊό, είναι δηλαδή ένα ασθενής που έχει υποστεί ένα εγκεφαλικό και ένα είδημα, ένα χειρουργημένος ασθενής, ένα τροχαίο, οτιδήποτε άλλο, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθεί κρεβάτι σε μη COVID μεθ από ότι σε COVID μεθ. Ναι. Τι θα γίνει τώρα? Καλά το είπατε, και δεν είναι μόνο τα εγκεφαλικά, είναι οι καρδιοπάθειες, είναι τα ατυχήματα. Είναι όλα τα άλλα νοσήματα. Όλα τα άλλα νοσήματα, όχι μόνο τις παθολογίες, αλλά και ιατρικής. Οι ογκολογικοί ασθενείς. Τι γίνεται με αυτούς? Εμείς και η κλινική μου ειδικότερα είμαστε ευτυχείς, γιατί εδώ περίπου και τρεις εβδομάδες, με πολλή δουλειά, με σκυμμένο κεφάλι, καταπονημένοι, πληγωμένοι από απώλειες δικών μας προσώπων και εννοώ συναδέλφων, νοσηλευτών, εργαζομένων στο νοσοκομείο, όπως και σε άλλα νοσοκομεία της Ελλάδας, καταφέραμε να κρατήσουμε και να επαναλειτουργήσουμε την κλινική ως καθαρή, να το πω έτσι, κλινική. Δηλαδή μια κλινική που μπορεί να υποδεχθεί και άλλα περιστατικά της παθολογίας σε κατ' επέκταση της ιατρικής. Δηλαδή αιμορραγίες πεπτικού, ογκολογικούς ασθενείς, ασθενείς με οπτολογικά νοσήματα, παγκρεατίτιδες και όλα τα υπόλοιπα οξέα προβλήματα. Υπάρχουν όμως ακόμα νοσοκομεία που δεν έχουν δυνατότητα, γιατί έχουν ουσιαστικά μετατραπεί, η κάθε παθολογική κλινική έχει μετατραπεί σε μια COVID κλινική, και αυτό πολλές φορές, ειδικά όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, προκαλεί μεγάλη δυσλειτουργία και στην παροχή περίθαλψης, αλλά και στην ίδια την νοσηλεία των υπολείπων ασθενών. Και έχουμε φαινόμενα και εδώ που οι ασθενείς μας μπήκαν για άλλο λόγο, αλλά σε ένα περιβάλλον που έχει πολύ υψηλό οικό φορτίο, μολύθηκαν, όπως και εμείς. Ενδεικτικά αναφέρω από τους 35 γιατρούς που είναι η δύναμη της κλινικής, ειδικοί και ειδικευόμενοι, πάνω από 20, αν βάλω και τους 3 χαρτινούς, 23 έχουν εμβολυνθεί. Άλλοι έχουν νοσήσει στο σπίτι και μερικοί, ευτυχώς πολύ λίγοι, χρειάζεται να νοσηλευτούν και στο νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και βεβαίως θα πρέπει να τηρούμε, και το άκουσα με μεγάλη χαρά και προσοχή αυτό που αναφέρατε, τα μέτρα ασφαλείας, το διαφημιστικό σποτ που έπεσε. Εδώ βέβαια να πω κάτι, και εγώ το λέω κάθε φορά, αλλά γίνομαι πολλές φορές κοινωνός και ατυχών περιπτώσεων. Χτες, για παράδειγμα, μου κοινοποιήθηκε έτσι και με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος, ότι υπήρχε πρόστιμο, καταγράφηκε πρόστιμο σε έναν γιατρό, ο οποίος μένει στη Θεσσαλονίκη και μετακινήθηκε να πάει να εφημερεύει στο νοσοκομείο της Βερίας. Και παρότι ο άνθρωπος έδειξε την ταυτότητά του Ιατρικού Συλλόγου, το πρόγραμμα εφημεριών, του καταγράφηκε πρόστιμο. Θα έλεγα ότι τα μέτρα ασφαλείας πρέπει πρώτον να γίνονται συνείδηση του καθενός, πρέπει τα εποπτικά όργανα να το κάνουν σχολαστικά και χωρίς παρεμβάσεις, αλλά να αποφεύγουν τις υπερβολές, και ειδικά όταν πρόκειται για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που τόσους μήνες αγόγγιστα δίνει τα πάντα για να μπορεί έτσι ο κόσμος να αισθάνεται ασφαλής, ακόμα και όταν έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε καθηγητά, μαζί σας, γιατί η χθεσινή εξέλιξη από το περιστατικό που περιέγραψα ήταν ότι η αστυνομία πήγε στο εν λόγω γραφείο του ιδιώτη, όχι γιατρού, είπαμε, δικηγόρου, και εκεί έλεγξε και τα έγγραφα, τα αποδεικτικά που είχαν οι άνθρωποι που ήταν παρόντες, γιατί είμαστε σε σκληρό lockdown. Δηλαδή εγώ για να βγω από το σπίτι μου, αν δεν έρθω στη δουλειά μου που δικαιολογεί το χαρτί, πρέπει να αποστείλω SMS και να έχω μαζί μου την ταυτότητά μου. Αυτοί δεν είχαν ούτε SMS, αλλά πολλοί δεν είχαν ούτε έγγραφα που να ταυτοποιούν το ποιοι είναι. Πείτε μου λίγο κάτι. Μου είπατε για τους γιατρούς που εμβολιάστηκαν και που νόσησαν. Ναι, γιατί ακριβώς πέρασε μόνο μία εβδομάδα. Δηλαδή, όπως ξέρετε, οποιαδήποτε επαφή με έναν ιό χρειάζεται για να, ο οργανισμός να παράξει τα αντισώματα από 15 μέχρι 20 μέρες. Αν δε θέλουμε να αναφερθούμε ειδικότερα στα εμβόλια αυτά και εν προκειμένου για το εμβόλιο αυτό που ήταν διαθέσιμο και που εμβολιαστήκαμε εμείς της Pfizer, αναφέρεται ότι θέλει τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Άρα λοιπόν, ενώ προστατεύτηκαν τόσο διάστημα, έτσι, τσαλαβουτώντας, να το πω έτσι λαϊκά, και εξετάζοντας όσο κόσμο, φαίνεται ότι όταν φτάσαν στην πηγή και πήραν το θεϊκό αυτό δώρο του εμβολίου, δεν κατόρθωσαν να
έχουν αντισώματα, γιατί ακόμα ο οργανισμός δεν παρήγαγε αντισώματα και έτσι δεν υπήρχε προστασία και γι' αυτό και μολύθηκαν όπως θα μολύνονταν αν δεν είχαν κάνει το εμβόλιο. Δηλαδή, δεν πρέπει κανένας να τα αποδώσει στο εμβόλιο αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μολύνθηκαν από το εμβόλιο? Σαφώς όχι, σαφώς όχι, υπό την έννοια ότι αυτά τα εμβόλια, όπως ξέρετε συνήθως, και έχουμε μάθει για άλλου είδους εμβολιασμούς από έτοιμα αντισώματα που πολλές φορές τα παίρνουν από χώρες που έχουν προηγηθεί σε ορισμένες λοιμώξεις, ενώ τα κλασικά παλιά εμβόλια που κάναμε για τη γρήπη, έτσι, για τον ιό της γρήπης, αυτά είναι στο εργαστήριο, χρησιμοποιούν την τεχνική, έτσι, της γενετικής. Εξάλλου γι' αυτό υπήρχε και μεγάλη αμφισβήτηση στην αρχή, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος πλέον αντιλήφθηκε ότι το mRNA, αυτό το οποίο χρησιμοποιείται, και η ποσότητα ένεσης αυτού είναι μηδαμινή και δεν μπορεί να προκαλέσει αυτά τα προβλήματα που αναφέρονται από πολλούς, μάλλον είναι εικασίες, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποδοθεί οποιοδήποτε, πέραν μιας αλλεργίας ή οτιδήποτε άλλο, στο εμβόλιο. Ναι. Μου είπατε όμως και για συναδέλφους σας, τόσο γιατρούς όσο και από το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό, που είτε νόσησαν είτε ακόμα χειρότερα έχασαν τη μάχη. Ναι, αυτό είναι τραγικό. Και έχουμε σοκαριστεί όλοι, χάσαμε αγαπημένα μας πρόσωπα, καθηγητές μας μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και συναδέλφους μας. Αυτή τη στιγμή ακόμα υπάρχουν συνάδελφοί μας που είτε διασωληνωμένοι είτε σε κοινούς θαλάμους αγωνίζονται, και εύχομαι πραγματικά περαστικά από καρδιάς. Και αυτά λοιπόν θα έλεγα ότι τα βλέπετε κι εσείς, και όταν κάποτε μου είπανε ποιο είναι το καλύτερο επιχείρημα για να εμβολιαστεί κάποιος, είπα ότι η δεύτερη φάση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα όπως συζήσαμε της COVID-19, νομίζω είναι το καλύτερο επιχείρημα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει οικογένεια στη Θεσσαλονίκη ή στη Βόρεια Ελλάδα που να μην είχε ένα αγαπημένο της πρόσωπο που να νόσησε σε τέτοιο βαθμό που να χρειάστηκε να νοσηλευτεί, ή από τον περίγυρο τον περιβαλλοντικό. Άρα λοιπόν είδε τι σημαίνει αυτή η ίωση, αυτή η λίμωξη. Και να σας πω μάλιστα, χωρίς να θέλω έτσι, καταθέτω μια προσωπική μαρτυρία, 10 χρόνια πριν, αν θυμάστε, υπήρχε ο SARS-CoV-1, αυτή η νόσο των χείρων, έτσι. Ναι, ναι. Είχαμε και την νόσο των χείρων, είχαμε και την νόσο των βουλερικών. Και παρότι τότε υπήρχαν εμβόλια, ήταν 10 χρόνια πριν, και θα πήγαινα ένα χρόνο να κάνω μια μετεκπαίδευση στην Αγγλία, το είχα δρομολογήσει ήδη, όπου υπήρχε μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που είχαν προσβληθεί, δεν το έκανα το εμβόλιο. Για να κάνει κάποιος ένα εμβόλιο, θα βάλει σε μια ζυγαριά τα υπέρ και τα κατά. Αλλά με αυτά που έχουμε δει τώρα τους τελευταίους μήνες, θα πρέπει κάποιος να είναι αφελής για να μην πάει σε ένα εμβολιασμό όταν έχει δει τόσα πράγματα. Και για αυτούς που λένε ότι. Είχα απευθύνει και πολλές φορές, γιατί και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο και ο έντυπος τύπος έχει μεγάλη δύναμη και περνάει πολλά μηνύματα. Είχα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση όσο μπορούσε αυτό να είναι υλοποιήσιμο. Ας έρθει κάποιος, τώρα βέβαια δεν γίνεται αυτό γιατί υπάρχει απαγόρευση, αλλά ας έρθει κάποιος να καθίσει μια μέρα μαζί μου να δει πραγματικά τι προκαλεί αυτός ο ιός. Δεν είναι ούτε τρομολαγνία και δεν έχω θα μπω σε αριθμούς. Είναι πράγματα που βιώνει κάθε οικογένεια, έχει βιώσει κάθε οικογένεια. Υπάρχουν οικογένειες που χάσαν και 2 και 3 μέλη. Άρα τι θα πει στην οικογένεια αυτή, δεν υπάρχει κορονοϊός ή δεν ωφελεί ο εμβολιασμός? Υπάρχει καλύτερο επιχείρημα από την ίδια την εμπειρία? Ποια είναι σήμερα η εικόνα? Εγώ έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, απλά δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι για τους ακροατές, ότι νομίζω ότι 3 λέξεις χαρακτηρίζουν αυτή την νόσο, κύριε καθηγητά. Ο πόνος, ο φόβος και η μοναξιά. Ναι, είναι πάρα πολύ σωστή η επιθετική προσδιορισμή. Είχα πει στην αρχή και το εγώ πολλές φορές, αλλά τώρα δράτω με τις ευκαιρίες να το επαναλάβω, ότι όταν ήρθε για πρώτη φορά ήταν ένα απροειδοποιητό διαγώνισμα για όλη την ιατρική κοινότητα. Μάθαμε πολλά πράγματα στην πρώτη φάση, χαλαρώσαμε προβολικά όλοι και τα θεσμικά όργανα, ενδεχομένως οι γιατροί, περισσότερο ο κόσμος, εσείς απ' έξω. Υποστήκαμε τη δεύτερη αυτή, έτσι, μεγάλη συσσόρευση ασθενών στα νοσοκομεία που έφερε στο προσκήνιο και στην επιφάνεια και τις δυσλειτουργίες του συστήματος της υγείας. Και τώρα πλέον, μετά και από την απώλεια κάποιων πραγμάτων, έχουμε οριμάσει, είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, αλλά βλέπετε ακόμα δεν υπάρχει πανάκια στην θεραπευτική αντιμετώπιση. Και ο εμβολιασμός είναι απλώς ένα προληπτικό μέτρο, μεγάλο όπλο, σίγουρα στην φαρέτρα, την θεραπευτική κάθε γιατρού, αλλά θα πρέπει, επειδή ουσιαστικά θέλουμε να περάσουμε και ένα μήνυμα, αυτό το οποίο είπατε, το ξαναλέω και εγώ και το τονίζω, όχι χαλάρωση, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Είπατε για την φαρμακευτική αγωγή και αναρωτιέμαι, από τον Μάρτη που ξεκίνησε στη χώρα μας, που εμφανίστηκε το κρούσμα 0 και ειδικά στο δικό σας ΧΕΠΑ. Στο ΧΕΠΑ, μέχρι σήμερα έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζεται έναν ασθενή που δεν φτάνει στη διασωλήνωση, αλλά που νοσηλεύεται? Σαφώς. Στο επίκεντρο της θεραπευτικής αγωγής βρέθηκαν κάποια φάρμακα που σήμερα δεν είναι. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα για να υπάρχουν μεγάλες μελέτες, όπως λέμε εμείς, στοιχειοποιημένες, ελεγχόμενες, έτσι ώστε να δώσουν το υπέρ ή το κατά σε αυτό που λέμε face to face, δηλαδή σύγκριση φάρμακο με φάρμακο. Οι πιο πολλές είναι
σε σχέση με πλασίμπο ή είναι μελέτης παρατήρησης περισσότερο. Άρα λοιπόν γι' αυτό βλέπετε ότι, και να φέρω ένα απλό φάρμακο, η χλωροκίνη, η οποία ήταν φάρμακο εκλογής στην πρώτη φάση, τώρα δεν χρησιμοποιείται καθόλου στα πρωτόκολλα τα δικά μας. Αντιθέτως, ακούτε τώρα για τα μονοκλωνικά αντισώματα, το φάρμακο που πήρε ο Τραμπ, πότε θα έρθει στην Ελλάδα, τι θα γίνει και πολλά άλλα πράγματα. Πάντως ο κ. Κούβελας έλεγε ότι η χλωροκίνη σκοτώνει, μην τυχόν λέγεται τη χλωροκίνη. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, να αναφέρω και το διαβάσετε καλύτερα, γιατί ως δημοσιογράφος είστε πιο καλά ενημερωμένοι. Στην Ιταλία υπήρξε δικαστήριο Συμβούλιο Επικρατείας, έτσι που δικαίωσε γιατρούς που προσέφυγαν, και πλέον και η χλωροκίνη θα υπάρχει μέσα, ας το πω, στο πάνθεο των φαρμάκων που χορηγούνται σε ασθενείς. Άρα θα έλεγε κάποιος, είναι και οπτική γωνία, αλλά και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί. Η ιατρική σήμερα μοιραία είναι η ιατρική του evidence-based medicine, η αποδεικτική ιατρική. Άρα το λέω συνεχώς, κάποιος πρέπει να εκθέτει και ή θα εκτίθεται ή όχι. Αυτό εξαρτάται από το πόσο είναι έγκυρα τα στοιχεία τα οποία παρέχει και θα πείθει τους γιατρούς σε πρώτη φάση, στα έγκριτα ιατρικά περιοδικά και κατ' επέκταση και το κοινό. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος, πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον από νοσηλευτές και γιατρούς του ΑΧΕΠΑ για τον εμβολιασμό? Εδώ υπήρξε από την αρχή υψηλό ποσοστό και η προθέση ήταν και από τους γιατρούς και από τις νοσηλεύτες και τους νοσηλευτές μεγάλη. Αν συνυπολογίσει κάποιος ότι δεν δήλωσαν πρόθεση εμβολιασμού άτομα τα οποία είχαν νοσήσει πρόσφατα και ήταν αρκετά, το να έχει 75-77% από το ιατρικό προσωπικό και γύρω στο 55-60% από τους νοσηλεύτες που είχαν νοσήσει αρκετές, είναι ικανοποιητικά ποσοστά για ένα εμβόλιο που, για το οποίο τόσα πράγματα είδαν το φως της δημοσιότητας. Και σιγά σιγά, το έχω πει αυτό και θέλω να είναι το μήνυμα κλείνοντας, θα δείτε ότι θα φτάσουν να παρακαλούν έτσι συνάνθρωποι μας, πολίτες, για να κάνουν το εμβόλιο και δεν θα υπάρχει εμβόλιο και θα πιέζουν. Και αυτή η κριτική που ασκείται τώρα, γιατί γίνεται ο εμβολιασμός, θα γίνεται κριτική του στυλ, γιατί δεν έχει προνοήσει η κυβέρνηση, και να μην αναφερθώ μόνο για bias στην Ελλάδα, κάθε χώρα να έχει τα απαιτούμενα εμβόλια για όλο τον πληθυσμό. Ναι. Κύριε καθηγητά, κύριε Σαββόπουλε, ποια είναι σήμερα η εικόνα που έχετε ξεκινώντας την εφημερία σας στο ΑΧΕΠΑ, τόσο σε κενά κρεβάτια σε απλούς θαλάμους, αλλά και σε μεθ? Να κάνω απλώς λίγα δευτερόλεπτα μια περιγραφή. Ξέρετε ότι στο ΑΧΕΠΑ υπάρχει η Αλφα Παθολογική, που ήταν το πρώτο κέντρο αναφοράς, το οποίο εξ ορισμού από την αρχή, από την ασθενή 0, λειτουργήσε ως κλινική μόνο COVID, και υπάρχει η προπαιδευτική κλινική παθολογική, την οποία έτσι διευθύνω, και είναι όσοι κινούν τα δοχεία. Η δική μας λοιπόν κλινική, η οποία λειτουργήσε μόνο ελάχιστα η ίδια αποκλειστικά ως κλινική COVID, αντίθετα όμως υπό την ευθύνη της εδώ και 1-1,5 μήνα, υπάρχουν οι δύο κλινικές, η καρδιολογική που δεν λειτουργεί αλλά χρησιμοποιείται από την κλινική μου για νοσηλεία ασθενών με COVID. Σήμερα λοιπόν στην καρδιολογική κλινική είναι περίπου 20 ασθενείς, όχι από την εφημερία την τωρινή, από παλαιότερες εφημερίες που ακόμα νοσηλεύονται. Υπάρχει λοιπόν η οφθαλμολογική κλινική, η οποία λειτουργεί ως δεξαμενή. Τι γίνεται δηλαδή, αν σήμερα έρθει ένα περιστατικό που έχει πυρετό, οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο κάνει πυρετό, μέχρι να πάρουμε και rapid test αλλά και PCR που είναι παραμένει πιο ευαίσθητη, παραμένει εκεί. Έτσι, λειτουργεί ως δεξαμενή. Άρα λοιπόν αυτές τις δύο κλινικές, αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς 20 περιστατικά στην Αλφα Καρδιολογική Κλινική του Απειθή, που είναι λοιπόν COVID κλινική. Έχουμε 3 αυτή τη στιγμή, και ευτυχώς που είναι μόνο 3 στην Όφθα, γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε και ως δεξαμενή. Και έχουμε και άλλα 25, τα οποία είναι non-COVID στην κλινική πάνω, όταν αυτή η δύναμη της κλινικής αυτή τη στιγμή είναι 51 κρεβάτια. Άρα έχουμε περίπου 20-25 κρεβάτια τα οποία είναι διαθέσιμα, αλλά θα πρέπει να γίνει ένας καλός χειρισμός, γιατί καταλαβαίνετε ότι ναι, μεν είπαμε να μπορούμε να υποστηρίζουμε οποιοδήποτε περιστατικό, αλλά να είναι πήγον. Να μην είναι εκείνο που είχαμε προ-COVID, όπου παίρναμε και 70-80 περιστατικά, αλλά στην ουσία ήταν πολλά παραμελημένα, και αν θέλαμε να δούμε ποιο είναι το πραγματικό επίγον, θα ήταν τα μισά περιστατικά. Σωστά. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ, μου δώσετε πάρα πολύ χρόνο να πούμε αρκετά πράγματα. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Με χαρά κι εγώ, ειδικά όταν προσφέρουμε έγκριτη και έγκυρη ενημέρωση, και νομίζω ότι σιγά σιγά οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, οι συμπολίτες μας, θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, αλλά να διατηρούν και να τηρούν ακόμα, θα έλεγα, σχολαστικά όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας, όπως αυτά έτσι τα έχουν από οδηγίες από τον ΕΟΔΗ ή βεβαίως και από τους γιατρούς, προσωπικούς γιατρούς που έχουν, τους οικογενειακούς γιατρούς. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Σαββόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη. Καλή